Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουν έρθει από την Τουρκία και αυτή η επιστροφή θα πρέπει να αρχίσει από τον Ιούνιο του 2016. Τέλος, γίνεται δεκτό το αίτημα της Τουρκίας για την πραγματοποίηση συναντήσεων υψηλού επίπεδου με την Ευρωπαϊκή Ένωση δύο φορές το χρόνο, η μία σε πλήρη σύνθεση των Ευρωπαίων ηγετών, όπως και σήμερα, και η άλλη με ανώτατος αξιωματούχος, όπως είναι ο Ντόναλντ Τούσκ, ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ και η Φεντερίκα Μογκερίνη. Δεν είπαμε, νομίζω, γιατί είδαμε τα βίντεο, το σημαντικότερο θέμα. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό, την απόφαση για τη χρηματοδότηση της Τουρκίας για την αντιμετώπιση. Σαφώς η Άγκυρα ζητάει 3 δισεκατομμύρια για το 2016 και 3 δισεκατομμύρια για το επόμενο έτος. Τι θα πάρει τελικά? Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσήλθε στην σημερινή συνάντηση με μια πρόταση να καταβληθούν στην Τουρκία άμεσα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, και μάλιστα η πρόταση αυτή βασίζεται σε μια αναλογική συνεισφορά με βάση το ακαθάριστο εθνικό προϊόν των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είχαμε υψηλότερο ποσό καταβολής, γύρω στα 549 εκατομμύρια ευρώ από τη Γερμανία, και χαμηλότερο από τη Μάλτα, γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ μόλις. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο φαίνεται ότι δεν περνάει, δεν υπάρχει δηλαδή αποδοχή του πίνακα αναλογικής συνδρομής, και θα έχουμε δύο αλλαγές. Καταρχάς, ότι το ποσό των 3 δισεκατομμυρίων δεν είναι οριστικό, με Ευρωπαίους αξιωματούχους να αφήνουν να εννοηθεί ότι μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ περισσότερο σε μελλοντικό χρόνο. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή μια απόφαση αυτή τη στιγμή που παίρνεται. Και δευτερευόντως, ότι το ποσό αυτό θα συγκεντρωθεί με πρόταση της Κομισιόν για αναλογική συνεισφορά των κρατών μελών, αλλά με τρόπο που θα καθοριστεί στο επόμενο διάστημα, χωρίς να αποκλείεται, σύμφωνα με τα σενάρια που κυκλοφορούν αυτή την ώρα και που δεν θα γνωρίζουμε κάποια απόφαση απόψη, γιατί όλα αυτά είναι ζητήματα που θα τελούν υπό διαπραγμάτευση για και πολύ θα το δούμε, Γιώργο, θα το δούμε στο τελικό. Χωρίς να αποκλείεται ότι η συμβολή της Γερμανίας, από όσο μαθαίνουμε, μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερη από τα αρχικώς 550 εκατομμύρια ευρώ που είχαν προβλεφθεί στο σχέδιο της Κομισιόν. Γιώργο, εκείνο σε ευχαριστώ που έχω πολύ. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Γιώργο Συριόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή.